Με το 8ο λεπτό της συνάντησης. Οι τελευταίες παρατηρήσεις του διαιτητή του κ. Παναγόπουλου προς τους ποδοσφαιριστές της Καβάλας που στείνουν εκεί το ανθρώπινο τείχος. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Το φάουλ λοιπόν εκτελείται, η μπάλα δεν περνάει, επιχείρηται ένα σούτ από τον Θεοδωσιάδη. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες Λάρης, επιχειρήθηκε το σούτ, νέο σούτ, η μπάλα κοντράρει και πάλι σταματάει η πορεία της. Νέα πάσα, νέα μπάλα και η μπάλα τελικώς απομακρύνεται. Φάση διαρκές που συνεχίζεται και τελικώς απομακρύνεται. Μια πολλαπλή φάση για την ομάδα της Λάρης, επιχειρήθηκαν αρκετά σούτ κοντά στην εστία, όμως η μπάλα δεν πέρασε καμία από όλες αυτές τις φορές. Το 0-0 παραμένει με τους φιλάθλους να εψυχώνουν τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας. Ο Κακαζούκης έβγαλε αυτή την παλιά, Λάζαρο και επιχειρείται το σούτ από τον Μποζίλοφ. Πολύ καλό, εντυπωσιακό, η μπάλα ελάχιστα out. Προσπαθεί να ξεφύγει και ο Κυπαρίσης, ήρθε για συμπαράσταση και ο Θεοδωσιάδης, ο οποίος βγάζει τη σέντρα. Ο Λάζαρο καφίνει την μπάλα, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ για την ομάδα της Λάρισας το 20ο λεπτό. Ο Κοντοδήμος πετυχαίνει το 1-0 και η τρελή πανηγυρισμοί από φιλάθλους, παίκτες και τεχνική ηγεσία. Η ανακούφιση λοιπόν έρχεται στο 20ο λεπτό και όλοι φροντίζουν να το πανηγυρίσουν δεόντως. Φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα της Καβάλας, αρκετοί παίκτες της κοντά στην μπάλα. Η Λάρισα προηγείται με 1-0 εδώ και λίγα δευτερόλεπτα και είναι ο Μουρατίδης αυτός τώρα που επιχειρεί να σούτ από μακριά, η μπάλα out. Γίνεται το λάθος, η μπάλα στον Μποζίλοφ. Μποζίλοφ θέλησε να περάσει από τον παίκτη της Καβάλας, δεν τα κατάφερε, όμως είναι ο Λάζουρικ αυτός τώρα που τροφοδοτεί τον Μποζίλοφ. Μποζίλοφ, όμορφη πάσα για τον Κοντοδήμο. Εξίσου όμορφη πάσα, παραλίγο από κοντά ο Κυπαρίσης, όμως το 1-0 παραμένει. Πολύ όμορφη ευκαιρία πάντως για τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας. Μποζίλοφ έδωσε την μπάλα στο Ζιάγκα. Ζιάγκας, που είναι ο κάτοχος της μπάλας, προωθείται, επιχείρει ένα σουτ πολύ καλό. Καταφέρει όμως ο Καραβελίδης να μπλοκάρει τελικώς την μπάλα. Όμως πρόλαβε ο Ναζεύσκη πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και είναι ο Ντεαντράντε, αυτός που βγάζει πάσα για τον Κωνσταντινίδη Μιχάλη. Εκείνος βγάζει αυτή την παλιά από πολύ κοντά. Η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου σε ένα κόρνερ για την Καβάλα. Η Λάρισα λοιπόν έχει κερδίσει αυτό το φάουλ, το οποίο εκτελείται τώρα. Η κεφαλιά, η απόκρουση και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Εκπληκτική ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Λάρισας, η οποία έφτασε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, όμως η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Τρεις παίκτες της βρίσκονται κοντά στην μπάλα. Ο Ντεαντράντε εκτελεί αυτό το φάουλ, η απόκρουση και τελικώς μαζεύει την μπάλα ο Λεκίδης. Αρκετά επικίνδυνη φάση για την ομάδα της Λάρισας. Λάζορικ. Θέλουν να συνδυαστούν οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια ευκαιρία. Η κούρσα του Λάζορικ συνεχίζεται. Το σουτ πολύ καλό, η μπάλα out. Μια ψιλοκρεμαστή παλιά από τον Λάζορικ. Την διεκδικεί εκεί και ο Κυπαρίσης. Κυπαρίσης κοντρολάρει το σουτ, πανέμορφη προσπάθεια. Δεν καρποφορεί όμως για την ΑΕΛ. Στο 20ο λεπτό της επανάληψης χάνεται μια μοναδική ευκαιρία η ΑΕΛ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Στο πλάγιο λοιπόν ο Κακαζούκης, Λάζορικ, επεμβαίνει και ο Θεοδωσιάδης, η μπάλα καταλήγει στον Ναζεύσκη. Γίνεται το λάθος από τον Ναζεύσκη και η Παρίσης, όμορφη πάσα για τον Λάζορικ. Ο Λάζορικ λοιπόν που συνεχίζει τώρα αυτή την κούρσα, προωθείται, ξεφεύγει από τον τερματοφύλακα για να δούμε αν θα πλασάρει, πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ένα πανέμορφο γκολ, μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΛ, από τον Λάζορικ, ο οποίος ήταν και η αιχμή του δόρατος στην επίθεση αυτή που έκανε, που πραγματοποίησε η ΑΕΛ. Το 2-0 είναι γεγονός και έτσι η Λάρισα σφραγίσει την νίκη της σήμερα, που θα κατακτήσει, που παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης.